σπουδαία νίκη για την ανόρθωση. Τι κράτας από αυτό το παιχνίδι σήμερα? Σπουδαία νίκη όντως. Μεγάλη νίκη, γιατί ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύω ότι ήταν και παιχνίδι πολύ σημαντικό για τους τρεις βαθμούς, αλλά και πολύ σημαντικό ένα ντέρπι Γοήτρου. Ένα ντέρπι το οποίο έκλεισε έναν κύκλο κακών αποτελεσμάτων για την ανόρθωση, πράγμα το οποίο ήταν ασυνήθιστο για εποχή στη Μουρ στην ανόρθωση. Και υπέρε μια μεγάλη αισιοδοξία και χαρά στον κόσμο της ανόρθωσης, πράγμα το οποίο νομίζω ότι το υποδέχτηκαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Πώς θα βοηθήσει, Νίκο, αυτή η νίκη στη συνέχεια την ανόρθωση? Μαρίνα, κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Μαραθώνιος είναι αρκετά μεγάλος και μακρύς για όλες τις ομάδες. Θα χαθούν πάρα πολλοί βαθμοί. Αυτό που κρατάω εγώ είναι ξαναμυρίζουν ντέρπι την παρουσία κόσμου. Είχε παίχτες που στιγμές του παιχνίδι ήξεραν τι σημαίνει ανόρθωση από ΕΡ και έφτιαξαν ωραία ατμόσφαιρα, ωραίο παιχνίδι γενικά από το πρώτο λεπτό μέχρι το 97 που παίχτηκε, με αρκετές φάσεις. Φάσεις οι οποίες ήταν και σημαδιακές για την μετάλλαξη του σκορ. Και νομίζω ότι η ανόρθωση δήλωσε παρόν. Κατά την άποψή σου, τι έγινε στην τελευταία φάση? Μαρίκο, δεν θέλω να ασχοληθώ με τα χέρια της το τι αποφάσεις πήρε το διαιτητικό τρίον ή ο βαρίστας. Εγώ θα σταθώ στη δυναμική, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, του Αντώνης Παπαδόπουλου, ότι ο Αντώνης Παπαδόπουλος γέρνει παιχνίδια προς την πλαστικά της ανόρθωσης. Θα σταθώ στην αντίδραση της ανόρθωσης όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ. Θα σταθώ στο Κωστάκι των Αρτηματά που κρατά τη σημεία με το περιβραχιόνιο ψηλά στην ανόρθωση. Και θα σταθώ και στο Λόρια που με τις εξαιρετικές επεμβάσεις του σε κρίσιμα σημεία έδωσε με τη δική του παρουσία τον πολύτιμο τρίποντο για την ανόρθωση και για τη συνέχεια. Ξέρεις, κάνει μια πολύ μεγάλη επέμβαση ο Λόρια σε ένα σούτ του Νατέλ στο 86-87, κάπου εκεί. Την ακουμπάει ίσα-ίσα όσο χρειάζεται με τα ακροδάκτυλα για να τη βγάλει κόρνερ. Είναι πολύ μεγάλη επέμβαση αυτή. Και η φάση του 86 και η φάση του 40. Εκεί στο πρώτο μέρος, ναι. Ναι, είναι φάσεις οι οποίες δίνουν βαθμούς, δίνουν νίκες. Σωστό. Και μπράβο και στο Λόρια. Νομίζω ότι η ανόρθωση τυχερή γιατί έχει το Λόρια κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα, δύσκολη συνέχεια για όλους.